time to push now, time to push. Keep on pushing. Φίλες και φίλοι της μηχανοκίνησης, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα test drive. Πρωταγωνιστή σήμερα στην εκπομπή αυτή είναι το νέο Opel Adam. Το νέο Opel Adam των 1200 κυβικών με τα 70 άλογα. Υπάρχει βέβαια και ο κινητήρας των 1400 με τα 100 άλογα. Εμείς όμως θα οδηγήσουμε των 1200. Έχουμε δύο εκδόσεις. Δύο διαφορετικές εκδόσεις που θα δείτε στην εκπομπή μέσα. Είναι το Glam και η έκδοση Jam. Υπάρχει βέβαια και η έκδοση η πιο sportive. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο την Opel Mac Motors Γεωργιάδη που μας παραχώρησε και τα δύο αυτοκίνητα που θα δείτε σήμερα στην εκπομπή. Καθίστε αναπαυτικά γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που θα δείτε. Κάποιοι θα πούν ότι θυμίζει κάπου Fiat 500, το οποίο είναι και ο βασικός ανταγωνιστής του στην κατηγορία Α. Κάποιοι άλλοι το Mini, το Citroën DS3 ή το Audi Α1. Όλοι έχουν τα δίκια τους, αφού το Adam καταφέρει να συνδυάζει τα ωραία στοιχεία όλων των παραπάνω ιδιαίτερων μοντέλων, ενώ με τις διαστάσεις του καταφέρει να πλασάρεται και στις δύο κατηγορίες Α και Β, χωρίς να χρησιμοποιεί το πάτωμα του Corsa, όπως θα νόμιζαν οι περισσότεροι, αλλά ένα καινούριο σασί ειδικά σχεδιασμένο για αυτό. Ταυτόχρονα αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο lifestyle μικρό αυτοκίνητο πόλης της Opel, το οποίο μάλιστα σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται αποκλειστικά στη Γερμανία, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικό μέλος είναι για την εταιρεία. Θεωρήσετε το Opel Adam αποκλειστικά αυτοκίνητο πόλης. Είναι πάρα πολύ άνετο και σε διαδρομές εκτός πόλεων. Σε αυτό συνηγορεί η καλή ποιότητα κύλησης, με μόνο ενοχλητικό χαρακτηριστικό το νευρικό τιμόνι γύρω από τη θέση της ευθείας. Έχει ελαφρύ τιμόνι με ειδική λειτουργία που αυξάνει την υποβοήθηση για πιο εύκολο παρκάρισμα. Ενώ ο λευγές του κυβωτίου είναι σκληρός μεν, αλλά όχι τόσο ακριβής. Η κλιμάκωση είναι κοντή για να διευκολύνει τον κινητήρα. Ευτυχώς όμως όχι σε υπερβολικό βαθμό. Η ανάρτηση του Adam λειτουργεί άκρως ικανοποιητικά για το μέγεθός του. Έχει μεγάλη διαδρομή και ειδικά ο πίσω ημιάκαμπτος άξονας αντιμετωπίζει πολύ καλά τις ανομαλίες του δρόμου. Με αποτέλεσμα το Adam να μην έχει νευρικές αντιδράσεις όταν περνά από ανομαλίες τρίβοντας. Το επίπεδο άνεσης δεν είναι σπουδαίο. Παραμένει πάντως ανεκτό, ανεξάρτητα από την ταχύτητα. Αντιθέτως το Adam κρατά πολύ καλά και παραμένει ευχάριστο, ακόμα και σε γρήγορο ρυθμό οδήγησης. Rescue me from the scar in my soul. There's
εντυπωσιακή οροφή του Adam, που οπτικά αιωρείται πάνω από το αμάξωμα, επιτρέπει την τέλεια διχρωμία. Το λογότυπο του αυτοκινήτου, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα μοντέλα, τοποθετείται στο άκρο του χρωμιωμένου διακοσμητικού του παραθύρου, στην πίσω κολόνα, συμβάλλοντας τη μοναδική γοητεία του. Στη βαριά εμπρός μάσκα, το Adam φέρει τη νέα χρωμιωμένη μπάρα σχήματος φτερού με ανάγλυφο το έμβλημα Opel, όπως λανσαρίστηκε στη νέα σειρά Astra. Στα πλαϊνά τμήματα υπάρχουν σχεδιαστικά στοιχεία όπως η λεπίδα στην πόρτα και το χαρακτηριστικό κύμα γύρω από τις λαβές των θυρών, γνωστό από το Astra GDC. Οι προβολείς έχουν φώτα ημέρας σχήματος φτερού, στοιχείο ταυτότητας της Opel. Για πρώτη φορά στην κατηγορία αυτή, τόσο οι προβολείς όσο και τα πίσω φώτα διατίθενται με προηγμένη τεχνολογία LED για εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχουν πάντως και πράγματα τα οποία δείχνουν ότι το Opel Adam, πέρα από γουστόζικο αυτοκίνητο, είναι και σύγχρονο. Η πολύ σωστή θέση οδήγησης και η ποιότητα των υλικών είναι οι δύο πιο βασικές. Το μαλακό πλαστικό στο επάνω μέρος του ταμπλό είναι κορυφαίο για τη μικρή κατηγορία. Στην εργονομία, το Adam ακολουθεί κλασικό μονοπάτι και δεν πρόκειται να σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Ιδιαίτερα ευανάγνωστος πίνακας οργάνων και διακόπτες και χειριστήρια τοποθετημένα σε θέσεις που επιβάλλει μια σύγχρονη εργονομικά καμπίνα. Κατά τα λοιπά, το Opel Adam παρέχει καλή ορατότητα, με λεπτές κολόνες και μεγάλο πίσω παραμπρίζ και πρακτική επιμέλεια στην καμπίνα με αρκετές θήκες για μικροπράγματα και ποτήρια. Είναι προφανές ότι οι χώροι στο πίσω κάθισμα δεν είναι κριτήριο για ένα στυλάτο αυτοκίνητο πόλης, όπως το Adam. Αντικειμενικά πάντως, ένας ενήλικας δεν θα νιώσει άνετα πίσω από έναν κανονικού αναστήματος μπροστινό. Μέτρια είναι και η ευκολία στο μπες-βγες, όπως και το μικρό πορτμπαγκάζ, με χωρητικότητα μόλις 170 λίτρα, αλλά τουλάχιστον εκμεταλλεύσιμο σχήμα. Αμέτρητοι συνδυασμοί για τον μελλοντικό ιδιοκτήτη του Adam. Ικανοί να τον κάνουν να νομίζει ότι το δικό του είναι το μοναδικό στον κόσμο και μάλλον θα έχει δίκιο να το πιστεύει αυτό. Σημειώστε λοιπόν ενδεικτικά. Δίχρωμοι συνδυασμοί αμαξώματος και οροφής. 12 αποχρώσεις αμαξώματος. 3 αποκλειστικά χρώματα οροφής. 31 σχέδια ζαντών. 6 αποχρώσεις κουμποτών ένθετων στους τροχούς. 4 αποχρώσεις εσωτερικού. 15 σχέδια καθισμάτων. 19 αποκλειστικά σετ διακοσμητικών ένθετων, από τα οποία μερικά με κρυφό φωτισμό. 6 διαφορετικές επενδύσεις οροφής, με 3 τυπωμένα σχήματα και ένα με φωτισμό ένα στρού ουρανού. Πρόσθετες διακοσμητικές λεπτομέρειες και αξεσουάρ. 8 φωτισμοί περιβάλλοντος και 12 διαφορετικά σχέδια για το κλειδί. Στον τομέα του εξοπλισμού διατίθεται σε 3 εκδόσεις. Adam Jam, το μοντέρνο, Adam Glam, το κομψό και Adam Slam, το σπορ. Ενώ τεχνολογικό highlight αποτελεί το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας IntelliLink, που είναι συμβατό τόσο με iPhone όσο και με Android smartphone. Συνδεσιμότητα USB, Bluetooth και AUX-IN. Προαιρετικές ειδικές εφαρμογές όπως το σύστημα πλοήγησης Bring Go για παράδειγμα. Παράλληλα, διαθέτει τεχνολογίες που συναντά συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως νέα γενιά αυτόματου Park Assist, θερμενόμενο τιμόνι, Side Blind, Sport Alert, πλήρως ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς ποδηλάτου Flex Fix, Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας και σύστημα διεύθυνσης City Mode. Αυτή ήταν και για σήμερα η εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εικόνα, να σας κάλυψαν τα στοιχεία που σας δώσαμε. Για όλους εσάς που θέλετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να επισκεφτείτε την Opel Mac Motors στην Καβάλα, στα Αμισιανά. Να δείτε από κοντά, να το δείτε, να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, να μπείτε μέσα, να το οδηγήσετε. Και φυσικά όσοι θέλετε να το αποκτήσετε. Σήμερα είδαμε το Opel Adam με τον κινητήρα των 1200 κυβικών και τα 70 άλογα. Για πιο απαιτητικούς οδηγούς, για αυτούς που θέλουν κάτι παραπάνω σε κινητήρα, υπάρχει και ο κινητήρας των 1400 κυβικών με τα 100 άλογα. Σε αυτό το σημείο, αφού ευχαριστήσω ξανά την Opel Mac Motors για το αυτοκίνητο που μας παραχώρησε, θέλω να ευχαριστήσω και τους ειδικούς συνεργάτες της εκπομπής, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γυριστεί η εκπομπή. Ο Δημήτρης ο Χατζόγλου, ο Νίκος ο Πολωδός,
και ο Αριστοτέλης Σάρος, καθένας με τον τρόπο του βοήθησαν στο να γυριστεί αυτή η εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά και ένα καινούριο αυτοκίνητο, να προσέχετε στον δρόμο σου. Να είστε καλά. Γεια σας. Push now, touch the push. Keep on pushing.